Να σας καλημερίσω όλους που είστε σήμερα μαζί μας. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ετοιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Η επιλογή αυτής της ημερομηνίας συνδέεται με την υιοθέτηση του Διεθνή Οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του Προγράμματος Δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στις 30 Μαρτίου του 2007. Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012. Η αναπηρία είναι κομμάτι της ζωής μας, μόνιμο ή πρόσκαιρο, επίκτητο ή αγεννητής πόλη μας μπορούμε να βιώσουμε. Εμείς σήμερα θεωρούμε ότι δεν είναι κάποιο εμπόδιο. Αναγνωρίζουμε ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν το καθένα μοναδικές εμπειρίες, προοπτικές και απόψεις. Όλοι μαζί σήμερα συμπορευόμαστε στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, αντιμετωπίζοντας κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει ο συνάνθρωπός μας. Διευκολύνουμε, ενδυναμώνουμε, συμπλέουμε για ένα καλύτερο αύριο, ευίωνο, χαρούμενο και δημιουργικό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ σήμερα όλοι και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που είναι στη δομή του Σωτηλίου, τους γονείς που φέρατε τα παιδιά σήμερα, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, που από κοινού στην πρότασή μας αποδέχτηκαν απευθείας και να ευχηθούμε σε όλους καλά Χριστούγεννα από τώρα, καλές γιορτές, με δύναμη και κουράγιο σε όλους. Καλή ακρόαση για να μην σας τρώμε και τον χρόνο και σας ταλαιπωρούμε. Είμαστε στο Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας και έρχονται Χριστούγεννα. Η ορχήστρα του σχολείου ετοιμάζεται και κάνει την πρόβα της για να ετοιμαστεί για τις επερχόμενες συναυλίες που θα ακολουθήσουν. Καταλάβαμε. Και γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Γιατί αυτό είμαι. Δηλαδή τι είσαι? Είμαι ένας καλικάντζαρος. Καλικάντζαρος, ίω αηδία. Ναι, είμαι αηδιαστικός, ενοχλητικός, αγενής. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, έρχονται Χριστούγεννα. Δεν μπορείς λίγο να μαζευτείς. Μα ακριβώς αυτό, έρχονται Χριστούγεννα. Είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου. Μπράβο, συμφωνούμε. Εποχή για σκανδαλιές. Τι? Ανακατοσιά, βαβούρα, έξαλες νοικοκυρές που αντί για ζάχαρη βάζουν αλάτι στα γλυκά τους, κόσμος που ψάχνει τις κάλτσες του. Δηλαδή για σας τα Χριστούγεννα είναι ζαβολιά, ανακατοσιά και φασαρία. Μα εννοείται, τι άλλο να είναι? Τίποτα δεν ξέρεις. Τα Χριστούγεννα είναι κάτι υπέροχο, κάτι φανταστικό. Αφού να φανταστείς πριν καν να έρθουν τα Χριστούγεννα, η ατμόσφαιρα αλλάζει, γίνεται μαγική. Ο αέρας ψιθυρίζει πως έρχονται τα πρώτα κρύα. Μοσχοβολάει Χριστούγεννα. Ναι, κρύο, χιόνι, κόσμος που γλιστράει, θαυμάσιες εικόνες. Δηλαδή εσύ διασκεδάζεις όταν ο άλλος πέφτει και πονάει? Εννοείται. Και μερικούς που δεν τα καταφέρουν μόνοι τους, τους βοηθάμε κι εμείς. Μια απαλή σπροξιά ή μια τρικλοποδιά, θαύμα. Μάλιστα, κατάλαβα. Να ξέρεις τι χάνεις έτσι που σκέφτεσαι. Χάνω, τι εννοείς? Ενά, τα Χριστούγεννα δεν είναι καθόλου αυτό που νομίζεις. Αλλά τι είναι? Πρώτα-πρώτα, τα Χριστούγεννα είναι μουσική. Μουσική? Ξέρω που μουσική.
μητέρα σου. Κοίτα γύρω σου, αυτή είναι μία ορχήστρα. Δηλαδή, διάφοροι άνθρωποι παίζουν διάφορα όργανα μαζί. Ναι, βλέπω. Αυτά εκεί τα κοντάρια, τέλεια είναι για ψυχομαχίες. Δοξάρια. Τα χρησιμοποιούν τα βιολιά για να παίζουν. Τι είναι τα βιολιά? Μ' αρέσει που νομίζεις ότι ξέρεις από μουσική. Τα βιολιά είναι πολύ βασικά όργανα σε μία ορχήστρα. Είναι ξύλινα και έχουν 4 χορδές. Αυτά εδώ, τα βλέπεις? Τα βλέπω. Άκου τώρα πώς ακούγονται. Ξεκινήσαμε καλά. Εδώ τώρα. Αυτές είναι οι κιθάρες. Είναι και μεγαλύτερες. Θα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στα κεφάλια. Είναι μεγαλύτερες γιατί έχουν πιο βαθιά φωνή από τα βιολιά. Και πού είναι τα δοξάρια τους? Οι κιθάρες δεν παίζονται με δοξάρι. Έχουν 6 χορδές και παίζονται μόνο με τα δάκτυλα. Άκου. Μετά. Πρόσεξε τώρα εδώ. Το ακορντεόν έχει πλήκτρα αλλά και μία φυσούνα που παράγει αέρα για να ακουστεί. Άκου πώς ακούγεται. Thank you.
ωραίο και το... το καλοριφέρ. Ακορντεόν λέμε! Τι θα γίνω εγώ με σένα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα πνευστά. Αυτά δηλαδή που τα φυσάμε για να παίξουν. Αυτό είναι το φλάουτο. Αυτό άμα το... Μην το πεις. Όχι, λέω, άμα το... άμα βάλεις μια πέτρα στο στόμα σου και φυσήξεις μετά... Έλα, συγκεντρώσου λίγο και άκου. Από το φλάουτο. Άκου. Και πού είναι η σφυρίχτρα της? Δεν χρειάζεται σφυρίχτρα, έχει μπαγκέτα.
Μπαγκέτα, μεγαλοπούλα και κασέρι. Τι λες, παιδάκι μου. Μπαγκέτα είναι εκείνο το ξυλαράκι που κρατάει για να τη βλέπουν όλοι. Καλά, δεν μη φωνάζεις. Έχω και μια πείνα. Θα συγκεντρωθείς τώρα να συνεχίσουμε. Καλά. Δέντρα και τα υπόλοιπα μας θα πει η μουσική. Αφού είμαι καλλικάντζαρος. Θες σαματά, ε! Τώρα, περίμενε. Πάρτε, παιδιά, τα όργανα να πούμε όλοι μαζί τα τρίγωνα κάλαδα. Πάρε κι εσύ.
αλλά σε παρακαλώ μην τραγουδήσεις. Δυστυχώς εδώ τελειώσαμε. Θέλαμε να είναι κι άλλο, ήταν πάρα πολύ ωραία η γιορτή. Να συγχαρώ τις συναδέλφους, την κυρία Τσούρα, την κυρία Ήλκου, την κυρία Κυριακίδη, τον κύριο Παλάνκα και αυτά τα υπέροχα παιδιά τα οποία μας παρουσιάσαν σήμερα αυτή την όμορφη γιορτή ενώ στο Χριστουγέννων και να δεσμευτούμε ότι την επόμενη φορά θα έρθουμε εμείς σε εσάς και θα ξαναυπάρχει η συνεργασία με τη δομή του Δήμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλή δύναμη. Να είστε όλοι καλά και με το καλό να περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Καλημέρα σε όλους. Ένα αναμνηστικό θα σας δώσουμε, ένα CD για όλα τα παιδιά, ούτως ώστε να μας θυμάστε για να το βάζετε στο σπίτι για να ακούνε τα παιδιά και εσείς βέβαια. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε.